Διημερίδα για εκπαιδευτικούς με θέμα την ένταξη των προσφύγων στα σχολεία και κυρίως σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησε από σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρσι η μερίδα που πραγματοποιήθηκε αφορούσε 400 πρόσφυγες, ενώ φέτος 1.500. Σήμερα πραγματοποιούμε ημερίδα, διημερίδα για την πραγματικότητα, σήμερα και αύριο, που αφορά την ένταξη των προσφύγων στα σχολεία μας. Η αλήθεια ότι πραγματοποιήσαμε και πέρυσι μια ημερίδα, αλλά φέτος πήραμε τα συμπεράσματα και ό,τι είχαμε εφαρμόσει τα προηγούμενα χρόνια και κάναμε ουσιαστικά έτσι ένα διάλογο με την τοπική κοινωνία και με τους εκπαιδευτικούς, τι πήγε καλά και τι πρέπει να βελτιώσουμε. Η αλήθεια ότι το Υπουργείο Παιδεία μας άκουσε και θα φτιάξει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που θα αφορά καθαρά τους πρόσφυγες μαθητές και θα κάνει και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών για αυτά τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους οποίους προσλαμβάνουμε στα σχολεία μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προσλαμβάνουμε κάποιους εκπαιδευτικούς, μετά αναβαθμίζονται, φεύγουν από τα σχολεία μας και έχουμε τρομερό πρόβλημα να καλύψουμε τις ανάγκες μετά από ένα μήνα. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε με το Υπουργείο Παιδείας μια ημερίδα, έχει ήρθει η πρόεδρος ουσιαστικά του τμήματος αυτοτελούς του Υπουργείου, η οποία είναι η κυρία Αλτχουχόβα, την οποία θα σας μιλήσει και αργότερα αν θέλετε, και η οποία μαζί με τον Όμιλο Μπέκερναν θα κάνει και βιωματικές δράσεις για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς που κάνουν μάθημα σε αυτές τις τάξεις υποδοχής. Νομίζω ότι θα είναι κάτι πιο πρακτικό από ό,τι κάναμε πέρυσι, γιατί άλλο θεωρία και άλλο πράξη. Από ό,τι είδαμε, δεν αφορά μόνο τη Λέσβο, είναι και για τη Χίο και για τη Σάμο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουμε πολλούς πρόσφυγες μαθητές. Έχουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 500 μαθητές περίπου στη Σάμο και περίπου 1.200 εδώ στη Μυτιλίνη. Αλλά δεν είναι όλοι στα σχολεία μας. Άρα λοιπόν στόχος μας είναι να εντάξουμε όλο αυτό τον πληθυσμό στα σχολεία μας. Και γι' αυτό κάνουμε και προγραμματισμό από τώρα ποιες τάξεις θα εντάξουμε και ποια σχολεία θα λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει και διευθυντές εκπαίδευσης από τη Χίο και από τη Σάμο και έχουν έρθει και συντονίστριες του εκπαιδευτικού έργου των προσφύγων και από τη Χίο και από τη Σάμο. Παρευρίσκονται σήμερα εδώ, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτόν τον προγραμματισμό. Ένας χρόνος μετά, φεύγοντας την προηγούμενη χρονιά, είχαμε 450 παιδιά τα οποία ήταν για να πάνε στο σχολείο και φέτος έχουμε 1.500. Αυτή είναι η αλλαγή μεγάλη, η ρευστότητα μεγάλη, η κινητικότητα μεγάλη, άλλες δυσκολίες, άλλοι προβληματισμοί, άλλες προκλήσεις. Είμαστε εδώ ακριβώς γι' αυτό. Από όλα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, από την Χίο, από την Σάμο, έχουν έρθει οι συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων, έχουν έρθει οι διευθυντές εκπαίδευσης, έχουν έρθει οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις τάξεις υποδοχής και στις ΔΙΕΠ, για να μπορούμε να προγραμματίσουμε και να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα για το χρόνο, έτσι ώστε το κάθε παιδί να μην χάνει το όνειρό του, να είναι ευτυχισμένο και να βρίσκεται στο σχολείο, στο δύσκολο δρόμο για το σχολείο. Βλέπουμε ότι έχει τριπλασιαστεί το ποσοστό των παιδιών που έχουν αυτή την ανάγκη. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε ή μια τέτοια διημερίδα θα δώσει έτσι τα εργαλεία που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός και ο διευθυντής για να τα αντιμετωπίσει. Ακριβώς γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι ώστε να βρούμε τα κλειδιά με ποιο τρόπο να αντέχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο δοκιμάζεται συνεχώς.